Καταρχήν ευχαριστώ που ήρθατε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, δεν ήταν στην πρόθεσή μου να καθυστέρησω. Σας πω να ξαναδώ για να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι έχω υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Θέλω να δηλώσω κάτι παραπάνω από ευτυχισμένος για το γεγονός ότι βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού, ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και μια ομάδα η οποία έχει τρομερές φιλοδοξίες στο άθλημα του μπάσκετ για την επόμενη χρονιά. Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω τους καταρχήν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον αντιπρόεδρο τον κύριο Σαρωνή και τον κύριο Κόκαλη για το ενδιαφέρον που δείξανε για να με εντάξω στη δύναμη του Ολυμπιακού. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού που αν και έγινε επίσημη πρόταση δική του χθες, απορώ γιατί την αρνήθηκε μέσα από τις εφημερίδες. Και πράγματι αυτό ήταν που με έβαλε σε σκέψεις και δεν μπόρεσα να συνεχίσω τη συζήτηση μου με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το γεγονός δηλαδή ότι αρνήθηκε την συνομιλία μαζί μου. Όσον αφορά την πρώην ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα το γεγονός ότι επικύρωνα επίσημα πλέον το γεγονός ότι έφευγα για πάντα από αυτήν την ομάδα. Αλλά είναι γεγονός ότι με τις τάσεις η διοίκηση, μην κάνοντάς μου καμία προσφορά, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για να με κρατήσει την ομάδα, παρά μόνο άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν. Καμία υποχρέωση βεβαίως να μιλήσω με το σωματείο μου σε δημόσιο διάλογο, όπως με υποχρεώσαν ή θέλαν τέλος πάντων να με υποχρεώσουν να κάνουν, και δεν το έκανα αυτό γιατί η ιστορία μέσα από τα γήπεδα και μέσα από άλλους κοινωνικούς χώρους έχει δείξει ότι δεν ανέχομαι εγώ να γίνομαι αντικείμενο διασκέδασης και για κανένα λόγο να μπω σε μια αντιδικία πέρα από αυτή την νόμιμη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να συζητήσω μπροστά σε δημοσιογράφους. Πρότεινα στον ΠΑΟΚ να μιλήσουμε και να κρατηθούν πρακτικά. Προτείναμε στον ΠΑΟΚ ακόμα και να μαγνητοφωνηθεί η συζήτηση, εάν υπήρχε αμφιβολία ότι θα έλεγε κανείς από τις δύο πλευρές ψέματα προς δημοσιογράφους. Αλλά ήταν αδύνατο για μένα να συμμετέχω σε αυτό το αστείο κατασκεύασμα κάποιου εγκεφάλου.